προσπάθεια ανασυγκρότησης επιχειρείται αυτό το διάστημα στη γυναικεία ομάδα του Ανδρογέα, μιας και δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για το συγκρότημα του Μάνου Καρλάφτη την προσεχή Κυριακή. Στις 5 πρώτες αγωνιστικές, ο Ανδρογέας μετράει μία νίκη και 4 ήττες, με τελευταία αυτή από την έμπειρη Αγία Παρασκευή στο κλειστό του Λίντο με 58-73. Το νεανικό σύνολο της ομάδας του Ηρακλείου θέλει να παρουσιαστεί βελτιωμένο στη συνέχεια του πρωταθλήματος της Α2 γυναικών, να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και με τη βοήθεια του κόσμου να διεκδικήσει την ανανέωση της παραμονής του στην κατηγορία. Η ομάδα του Ανδρογέα είναι μια νεανική ομάδα, το έχουμε πει αυτό, όλοι το ξέρουν αυτό. Χρειαζόμαστε δουλειά. Όσο περισσότερο είμαστε μέσα στο γήπεδο, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουν τα πράγματα. Θα δουλέψουμε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όσο και η ομάδα να είναι πρώτη φορά στην Α2, όσο νεαρές να είναι και οι παίχτριες, πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, να γίνουμε πιο σκληρές, να πάρουμε τα παιχνίδια στην έδρα μας, ώστε να έχουμε ελπίδες για κάτι καλό. Η ομάδα έχει κενό αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όσες περισσότερες προπονήσεις μπορούμε. Θα δουλέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη, πρέπει να την πάρουμε αυτή τη νίκη. Είναι στην έδρα μας. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο, να μας δώσει όθηση, να δουλέψουμε και εμείς, να ακούσουμε τον προπονητή μας για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Γενικά, ο Ανδρογέας είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο. Προβάλλει το γυναικείο μπάσκετ, προβάλλει τις υποδομές του. Έρχεται ο κόσμος, θέλουμε περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για εμάς αυτό που είναι τώρα προτεραιότητα είναι να δουλέψουμε, να κάνουμε περισσότερη προπόνηση, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε καλύτερα το πλάνο του προπονητή μας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και, όπως είπατε κιόλας, με πολλά νέα κορίτσια, με μεγάλο ταλέντο εννοείται. Εντάξει, εγώ πιστεύω έπαιξε περισσότερο ρόλο το ότι πολλές δικές μας παίκτηρες είχαν και περισσότερη εμπειρία και φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο.